βρισκόμαστε πάνω σε ένα μικρό λόφο που έχει την ονομασία Διαμαντής και βρίσκεται κοντά με το χωριό Κεφάλι, ακριβώς στη διασταύρωση του δρόμου για τη Βάθη, τη Χρυσοσκαλίτισσα και το Λαφωνήσι. Προηγουμένως είδαμε πλάνα από τη γύρω περιοχή, από το δρόμο που πάει για τον Αερινό. Είδατε τι μεγάλη καταστροφή έγινε από την πυρκαγιά. Θλίψη και πόνος επικρατεί στους κατοίκους της περιοχής. Θα τραβήξουμε στη συνέχεια περισσότερα πλάνα από πιο κοντά. Εδώ βλέπουμε το σημείο που άρχισε η φωτιά και πήρε μεγάλη έκταση. Είναι η πρώτη γειτονιά της Βάθης. Παλιά το χωριό ονομαζόταν Κούνενη. Και βλέπουμε εκεί στο βάθος το εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου. Πάνω η πλαγιά με το δημοτικό σχολείο του Αγίου Αθανασίου. Τα δέντρα, τα πεύκα, όλα έχουν καεί. Το κτίριο γλίτωσε του σχολείου, αλλά η εικόνα μιλάει από μόνη της. Στο πέρα Κούνενη η κυρία Ευτυχία Σταυρουλάκη θα μας μιλήσει για τη φωτιά. Ο πρώτος που είδε τη φωτιά ήταν ο σύζυγός μου. Μετά μου φωνάζει φωτιά απέναντι, μου λέει στον Άγιο Βασίλη. Βγήκαμε έξω, είδαμε τις φλόγες και πηγαίνανε μέχρι πάνω το κεφάλι. Μετά αμέσως σε πετάθηκε και πήγε στο σχολείο. Φωνάξαμε στην Ελένη στην οπλοκάκι να φύγει να μην την κυκλώσει η φλόγα να καεί. Και μετά σε μία ώρα μέσα έχει καεί όλο το, όλο εδώ πέρα το που φαίνεται. Αυτά δε. Βλέπουμε κάτω αριστερά τα πρώτα σπίτια του χωριού Πλοκαμιανά. Η φωτιά έφτασε σχεδόν μέχρι το χωριό αυτό. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλες οι εκτάσεις που κάηκαν και φαίνονται. Η Βάθη μπροστά μας, παραπάνω τα Παπαδιανά και δεξιά, όσο γυρίζει ο φακός, αρχίζει να φαίνεται το Κεφάλι. Πιο μεγάλη ζημιά έχει γίνει. Πάνω ψηλά φαίνεται το Κεφάλι, η βίλα του Καλέργη. Μέχρι εκεί έφτασε η φωτιά. Πώς ονομάζεσαι και τι έχεις να μας πεις για την καταστροφή με την πυρκαγιά? Καστρινάκης Λευτέρης λέγομαι. Σαν νέος επαγγελματίας της Βάθης εδώ πέρα, σε αυτό το χωριό εδώ πέρα, και σαν νέος αγρότης, έχουμε συγκλονιστεί εδώ πέρα με τη φωτιά που έχει μπει. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές. Δεν έχει μείνει ούτε μία ρίζα ελιά. Δυστυχώς έχουν καεί και πρόβατα. Πρόβατα από ανθρώπους που ζουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους από εκείνη την επιχείρηση. Τι προτείνετε από το κράτος? Το κράτος να δείξει κατανόηση και αυτά που ήρθαν εδώ και μιλούσαν και είπαν να τα τηρήσουν το συντομότερο και μην εξαφανιστούν από εδώ και πέρα όπως κάνουν συνήθως. Η γειτονιά πώς λέγεται εδώ? Βαϊδιανά. Και είστε ο κύριος? Το Μαζινάκι της Οδυσσίας. Λοιπόν, Οδυσσία, για πες μου να χαρείς, τι έγινε? Εδώ βλέπετε την καταστροφή. Οι ελιές πως είναι, πλήρης καταστροφή. Στην πάνω μεριά είναι μια εκκλησία του 1280. Ζωγραφιστή και θα δείτε απ' έξω τι έχει γίνει. Εμείς λοιπόν εδώ, αφού είδατε την καταστροφή, δεν θέλουμε πυροτεχνήματα και καλά λόγια από τους βουλευτές. Θέλουμε έργα και πράξεις να μας βοηθήσουν αν γίνεται να ανασυγκροτηθεί, που το βλέπω πολύ δύσκολο η περιοχή από ελιές. Διότι είναι τσουνάτες, αγριελιές, κεντρισμένες, αιωνόβιες και πάρα πολύ δύσκολο θα γίνουν. Λοιπόν, θέλουμε τη βοήθεια του κράτους να δείξει επιτέλους ότι υπάρχει κράτος. Το ονοματεπώνυμό σας πέστε μας και τι έχετε να πείτε για τη φωτιά και την καταστροφή? Βαϊδομαρκάτζη Γρηγόρης από το Κούνενη, νυν Βάθη. Πρόεδρος των Αθήνες και Πυρεΐνα Χωριανών Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα. Γέννημα θρέμα στο Κούνενη. Επίδησα όλα τα χρόνια του δημοτικού στον Άγιο Αθανάσιο.
στο χώρο που βλέπουμε, ο οποίος υπέστη και αυτός τις ζημίες της φωτιάς. Είναι δυστυχώς για μας, για όλους μας, για το περιβάλλον, για τα 9 χωριά και για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής που έχουν και περιουσίες. Έγινε μια καταστροφή και οικονομική και συγχρόνως και οικολογική. Όπως βλέπετε εδώ είναι η στέγη μιας εκ των δύο αιθουσών του Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου. Του παλιού Διθέσιου. Του παλιού Διθέσιου. Που φοιτήσαμε και δύο, Γρηγόρη, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και είχαμε δασκάλους μας, την Αυσικά, την Πολάκη και το Νίκο Τογενή. Και τους μεταγενέστερους, τον Μανώλη τον Πεφυλάκη, από τους ντόπιους και κάποιους άλλους που ήρθαν εδώ να υπηρετήσουν το λειτουργήμα του δασκάλου σε αυτήν την ακριβική περιοχή. Όπως βλέπετε εδώ, έχει πάρει φωτιά από πάνω από τα πεύκα, οι ολοφοί έχουν καεί ξύλα που κρατάνε την γεραμοσκεπή. Ξέχασα να πω δε ότι ο χώρος αυτός συγκεκριμένος από την παρελθόντουσα δημοτική αρχή, εδώ στην συνέλευση των Αγοριανών, για πολιτιστικό κέντρο. Εδώ από κάτω βρίσκεται το φυσάκι του Αγίου Βασιλείου, από όπου κατά τα λεγόμενα των μαρτύρων άρχισε η φωτιά. Κάναμε λοιπόν έκκληση προς πάσα κάθε αρμόδιο, δημοτική αρχή, νομαρχία, περιφέρεια, κυβέρνηση, να μην μείνουμε σε ευχολόγια και παχές κουβέντες τις οποίες ακούμε από χρόνια τώρα, να έρθουν κοντά στο πρόβλημα που ενέκυψε λόγω της φωτιάς, καθώς επίσης και κάθε φορέα ή πολίτη μπορεί να βοηθήσει στην ανακαίνιση αυτού του κτηρίου, που για μας δεν είναι μόνο ένα απλό σχολείο που ήταν πρώην σε λειτουργία, για μας είναι ένας ιερός χώρος, από εδώ μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα και η Ένωση Αφιανών έχει κάνει μια προσπάθεια ανακαίνησης του κτηρίου για να το δημιουργήσει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο στην περιοχή, λόγω των δύο αιθουσών μπορούν να φιλοξενούν αρκετά άτομα. Η Μαρία Φρυτάκη είναι μια νέα αγρότησα εδώ στο Κεφάλι και για τη φωτιά θα μας πει τα εξής. Ότι πιστεύω ότι η φωτιά κατέστρεψε όλη την περιοχή μας που πέρα τα χωριά. Δεν έπρεπε και περιουσίες στον ανθρώπο, ελιές, μέλισσες και πρόβατα, τα οποία οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν να ζήσουν και τα συστήματά τους να μαζέψουν το λάδος και την περιουσία. Πρέπει το κράτος και η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα ώστε να μπορούμε να, και η πυροσβεστική ακόμα, να μπορούμε να σβήνουν πιο εύκολα τις φωτιές και να πάρουν και μέτρα πυροπροστασίας γενικά στην περιοχή μας, που τα οποία δεν υπάρχουν. Πώς ονομάζεστε και τι έχετε να μας πείτε για τη φωτιά? Γιάννης Λιονάκης από τα Παπαδιανά. Γειτονιά Λαγουδιάννα. Εγλίτωσα τη γειτονιά, τα σπίτια μας, τη γειτονιά, στα βαρέλια του νερού που είχα γεμάτα. Ακόμα είναι λυπηρό ότι ο πυροσβεστικός σκρουνός που υπάρχει εδώ στα περιβόλια δεν λειτουργήσε. Δεν είναι υπέθος, αλλά στενοχωριέμαι. Επίσης ο κόσμος φωνάζει ότι αν το ελικόπτερο μπορούσε να έρθει εγκαίρως και όχι την άλλη μέρα, ήταν περίπου βέβαιο ότι η φωτιά δεν θα έχει αυτή την έκταση την οποία είχε πάρει. Ναι. Θα ήθελα επίσης ότι οι πυροσβέστες εδώ πέρα να καθοδηγούν τον κόσμο, να μην είμαστε όλοι επισκέπτες και μόνο παρατηρητές της πυρκαγιάς. Πρέπει κάποιος να λαμβάνει πρωτοβουλία, να παίρνει τον κόσμο, να τον πηγαίνει να σβήσει. Ο κόσμος έχει τη διάθεση, αλλά όταν κανείς δεν κάνει τίποτα, βεβαίως η φωτιά ξεπλώνεται. Και υπάρχουν σημεία, επαναλαμβάνω, ή εστίες φωτιάς που μπορούν να κατασβεστούν και οι οποίες βέβαια, αν δεν κατασβεστούν, η φωτιά θα επεκταθεί. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές εδώ η πυροσβεστική δεν είχε νερό. Και όταν ήρθαν τα οχήματα του νερού της αεροπορίας και του ναυτικού, άρχισε και σβηνόταν η φωτιά. Και αυτό μας λυπούσε, διότι βλέπαμε, ο κόσμος βλέπει ότι η πυροσβεστική δεν λειτουργεί και δεν λειτουργεί όταν δεν έχει νερό.